Θα αναφερθώ λοιπόν σε μερικές, θα κάνω μερικές παρατηρήσεις και ταυτόχρονα και τις προτάσεις που κάναμε. Η ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας δεν γίνεται. Αδικεί το Δήμο μας η ιστοσελίδα που υπάρχει σήμερα. Πρέπει λοιπόν και είδατε πράγματι έχετε, θα γίνει κάτι για να βελτιωθεί. Στο θέμα της καθαριότητας. Πράγματι με πρόταση δική μας έγινε η μελέτη, η οποία ήταν μια, έγινε μια πολύ καλή εργασία, αλλά οφείλω όμως ταυτόχρονα να πω ότι δεν αξιοποιήθηκε καν η μελέτη από το Δήμο. Ο κανονισμός καθαριότητας. Πάλι με πρόταση δική μας ήρθε. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί, με συνέπεια πέραν των άλλων να υπάρχει και πρόβλημα και στην εφαρμογή της ανακύκλωσης. Η κομποστοποίηση. Καθυστερήσαμε. Από πέρσι είχαμε φέρει θέμα. Καθυστέρησε, το φέραμε φέτος. Θα είχε γίνει αυτό και μάλιστα θα είχαμε προχωρήσει κατά πολύ στην οικιακή κομποστοποίηση που ήταν εύκολο να υλοποιηθεί με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των σύμμικτων απορριμμάτων, δηλαδή να οδηγούνται λιγότερα στο χαδά. Επειδή είχαμε αντιληφθεί ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας ήταν και είναι η οδοποιία, ιδίως στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Σπάρτης, γι' αυτό και προχθές ζητήσαμε την αναβολή του θέματος για να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος κωδικός με περισσότερα χρήματα, ώστε πέραν του Ισχυθίου και το άλλο από την είσοδο από την Ευρώτα που πρέπει να το κάνουμε, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και άλλα έργα μέσα στον ιστό του δημοτικού διαμερίσματος. Έτσι λοιπόν η δαπάνη η οποία θα γίνει για αυτό το έργο ανέρχεται πλέον στις 550-560.000 ευρώ, αν δεν θυμούμε καλώς. Να πούμε το εξής, ότι με πρόταση δική μας είχαμε πει να συζητηθεί το θέμα της Λεωνίδου για να βρεθεί προσωρινή λύση. Δυστυχώς και τι έχει δει όχι μόνο από εμάς αλλά και από άλλους συναδέλφους, μέχρι σήμερα και τι έχουν σχεδόν τελειώσει τα πάντα, δεν μπορώ να αντιληφθώ, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί καθυστερεί η υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο θα δώσει, από ό,τι φαίνεται, ανακούφιση τουλάχιστον, έστω και προσωρινά, στους συνδημότες μας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται πολύ στο κομμάτι της Λεωνίδου. Ο Δήμος για αρκετά χρόνια δεν είχε κάνει έργα υποδομής στον αθλητισμό. Από την προηγούμενη χρονιά ξεκινήσαμε να κάνουμε τα δύο γήπεδα στις Αμίκλες και στο Κλαδά. Το Κλαδά, δυστυχώς, με τις ενστάσεις των εργολάβων, έχει καθυστερήσει το θέμα. Και ατυχώς, στη συνέχεια, από παραλήψεις δικές μας, δεν ζητήθη παράταση του δανείου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία εξ αρχής. Δηλαδή, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού, απόφαση του Δήμου ότι εγγυάται, αίτηση στο Ταμείο Παρακατακτών και Δανείων για να λάβουμε το ποσό του. Η πολιτιστική πολιτική του Δήμου έχει βελτιωθεί σημαντικά. Και αν ενθυμίστε, είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε την άρνηση της επιχορήγησης στο πνευματικό κέντρο, που ήταν σε πολύ χαμηλό σημείο και έφτασε τις 100.000 ευρώ. Κατά την άποψή μας, βέβαια, και 100.000 ευρώ για τα πολιτιστικά του Δήμου μας είναι χαμηλό το ποσό. Είναι γεγονός ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση στα πολιτιστικά, όμως πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμη και πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Αν ενθυμίστε, είχαμε ζητήσει να μην καταθέσουμε σε πανελλήνιο διαγωνισμό τη μελέτη, να μην γίνει με πανελλήνιο διαγωνισμό η μελέτη ανάπλασης των πεζοδρομίων Λυκούργου και Παλαιολόγου, αλλά να απευθυνθούμε στην αρμόδια υπηρεσία του ΠΕΠΟΔΕ, να συσταθεί η ομάδα έργου για να κάνει τη μελέτη αυτή. Πράγματι, συμφωνήσαμε, επισκεφθήκαμε το Σεπτέμβριο, είχε δοθεί το OK για τη σύσταση ομάδας έργου. Η δέσμευση που αναλάβαμε εμείς απέναντι του Υπουργείου ήταν εντός δύο μηνών να πάμε τα τοπογραφικά για να ξεκινήσει η υλοποίηση της μελέτης αυτής. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η σύνταξη των τοπογραφικών. Αποτέλεσμα. Το πρώτο είναι ότι θα γλιτώναμε ένα κόστος 150.000 ευρώ, 170 για τη σύνταξη των μελετών. Το δεύτερο, ότι αν είχαμε ανταποκριθεί,
Ενδεχομένως να εντασσόμεθα στο πρόγραμμα μαζί με την ανάπλαση του πάρκου Γουδέ, διότι είναι το ίδιο πρόγραμμα που όπως γνωρίζετε δίδουν 4 εκατομμύρια στις πρωτεύουσες των ομών και έτσι θα είχαμε όφελος τεράστιο. Πέραν του ότι καθυστερώντας να συντάξουμε τη μελέτη αυτή, δημιουργείται συνεχώς πρόβλημα. Διότι κάθε ένας που κάνει επέμβαση, κάθε οικοδομή που γίνεται καινούρια, κάνει ό,τι θέλει. Και δεν μπορούμε να του πούμε γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, εάν την κάνουμε νωρίτερα, θα έχουμε και όφελος οικονομικό, διότι κάθε ιδιοκτήτης που ξεκινάει μόνος τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου, θα την έκανε σύμφωνα με την μελέτη που θα υπήρχε, με αποτέλεσμα ο Δήμος να γλιτώσει αρκετά χρήματα. Προτείναμε τη δημιουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έγινε. Δεν προχώρησε τίποτα. Ούτε συγκροτήθηκε, δεν έγινε τίποτα. Ζητήσαμε να συσταθεί η Δημοτική Τράπεζα Αίματος, εξηγώντας τους λόγους, διότι θα βοηθούσε πολύ τους συμπολίτες μας και γνωρίζουμε όλοι τι προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι με προβλήματα υγείας για το αίμα. Και ιδίως όταν είναι στην Αθήνα, σε νοσοκομεία που τρέχουν δεξιά και αριστερά. Με τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος όλα αυτά θα είχαν αποδεχτεί. Παρότι συγκροτήσαμε την Επιτροπή, με πρόταση δική μας δεν προχώρησε τίποτα. Ζητήσαμε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτή έμεινε στα χαρτιά. Στο πάρκο που δε πράγματι, με πρόταση του συνδυασμού, συζητήσαμε και συμφωνήσαμε όλοι στη νέα παράταση που εδόθη και μάλιστα με τη μελέτη πιστεύουμε ότι θα προλάβουμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα και να πάρουμε τα 2 εκατομμύρια. Θετικό είναι ότι η εισήγηση δική μας σχετικά με τα έργα που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα έργα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής έγινε αποδεκτή και είμαστε περίπου, ίσως πλησιάζουμε το χρόνο που θα γίνει η δημοπράτηση. Επίσης, προτείναμε με μικρό κόστος, μόνο με 45.000 ευρώ, να γίνει η μελέτη κλειστού αρδευτικού δικτύου Βαρικών, Λιβιώτισσας, Αγίας Κυριακής, Ριζά και Βαφιού. Είχαμε προτείνει εξ αρχής να λειτουργήσει τουλάχιστον πιλωτικά μία παιδική χαρά, να κλειστεί, δηλαδή να γίνει περίφραξη, να είναι κλειστή παιδική χαρά, με συγκεκριμένες ώρες έναρξης και κλεισίματος, διότι πρέπει ο χώρος όπου πηγαίνουν τα παιδιά, ιδίως μικρά για να διασκεδάζουν, να φυλάσσεται και να μην είναι εύκολη πρόσβαση σε οποιονδήποτε. Επίσης, έπρεπε να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας υποδείξει τον τρόπο πλέον κατασκευής των παιδικών χαρών, διότι τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς προδιαγραφές και ως προς το δάπεδο ακόμη. Και είναι θετικό το ότι έγινε, μάλιστα έχει συγκροτηθεί πλέον και αρμόδια επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο τεχνικούς και από εκπρόσωπο της ΤΕΔ που συμμετέχω, που εγώ εκπροσωπώ την ΤΕΔ και εκεί, και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και με το ποσό που βάλαμε, ώστε οι παιδικές χαρές να είναι πράγματι χώρος διασκέδασης και ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών, αλλά κυρίως να παρέχουν ασφάλεια. Επίσης, προτείναμε και έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο να προλεφθεί θέση αρχαιολόγου στο νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, διότι γνωρίζουμε όλοι τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις ιδιοκτησίες των συμπολιτών μας, σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για την ανασκαφή, λόγω ελλείψεως αρχαιολόγου. Θα πω λίγο στον τομέα της πρόνοιας. Θέλω να πω ότι κατ' εμάς κακώς έχουν ονομαστεί καθοί, διότι δεν πληρούν, δεν είναι και αιχμή αυτό τώρα, όπως και να το πεις, δεν έχει τόσο σημασία. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για να είναι καπή. Έχουν γίνει καλές προσπάθειες, θεωρώ όμως ότι η επιχορήγηση του Δήμου προς το καπή είναι σε πολύ μικρό σημείο, έπρεπε να είναι πολύ